να παραμείνουμε ή να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ερώτημα ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε δεσμευτεί να θέσει στο Βρετανικό λαό κατά διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2015. Τότε ήταν ρητορικό το ερώτημα. Πάντα υπήρχαν φωνές στη Μεγάλη Βρετανία κατά της Ευρώπης. Αλλά κανείς δεν πίστευε ότι η χώρα θα μπορούσε ποτέ να εγκαταλείψει το πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, δεν είχαν υπολογίσει πόσοι επέβαιναν στο στόλο του Brexit. Μια συντομογραφία για τους Βρετανούς και την έξοδο στα πρότυπα του Brexit. Οι υποστηριχτές του Brexit επιθυμούν την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έγινε δεκτή 44 χρόνια νωρίτερα το 1972. Στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησαν δύο προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής κοινής, ο Μπόρις Τζόνσον, πρώην δήμαρχος του Λονδίνου, και ο Νάιτζελ Φάραντζ, ο λαϊκιστής ηγέτης του ανεξάρτητου κόμματος UKIP. Για δύο μήνες το σύνθημά τους είναι «Θέλουμε πίσω τη χώρα μας». Δεν έχουμε ούτε βρετανικό διαβατήριο πια. Έχουμε ένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τώρα ή ποτέ, διότι αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή τώρα, τότε θα συνεχίσουμε να είμαστε σαν τους επιβάτες που είναι κλειδωμένοι στο πίσω μέρος ενός μίνικαμπ με ασταθή πλοήγηση από οδηγό που δεν έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πηγαίνει προς μια κατεύθυνση που ειλικρινά δεν θέλουμε να πάμε. Και στα δύο στρατόπεδα οι Βρετανοί οργανώνονται και συμμετέχουν σε εκστρατείες. Οι υποστηριχτές του Brexit είναι πεπισμένοι ότι η Βρετανία θα είναι ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη. Οι υπέρμαχοι της παραμονής επισημαίνουν τις απειλές μιας οικονομικής καταστροφής και υποστηρίζονται από τους περισσότερους διεθνείς ηγέτες. Πιστεύω βαθύτατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντα έλεγα ότι ήθελα το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση μιας δίκαιης συμφωνίας. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, αλλά να λέμε την αλήθεια. Θα υπάρξουν συνέπειες αν η Βρετανία φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα ισχυρό Ηνωμένο Βασίλειο ως εταίρο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στα καλύτερά του όταν συμμετέχει στο χτίσιμο μιας ισχυρής Ευρώπης. Αν και εντονή εκστρατεία παρέμενε μέσα σε οριοθετημένο πλαίσιο μέχρι την τραγωδία. Λίγες ημέρες πριν το δημοψήφισμα, η βουλευτής των εργατικών Τζο Κόξ, η οποία έδινε μάχη υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ένωση, δολοφονήθηκε στο δρόμο από έναν άνθρωπο, ο οποίος χτυπώντας τη φώναξε Βρετανία πρώτη. Αυτή η δολοφονία αύξησε την αγανάκτηση. Για αρκετές ημέρες η εκστρατεία ανεστάλλει και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πως το Brexit δεν θα επικρατούσε. Στις 23 Ιουνίου, κανείς εκτός από τους υποστηρικτές του Brexit δεν πίστευε στο σενάριο της εξόδου. Με τα πρώτα αποτελέσματα, όλοι σοκαρίστηκαν. Σχεδόν το 52% των Βρετανών επέλεξε να φύγει. Η Ευρώπη, μετά από τόσες διευρύνσεις, γνωρίζει την πρώτη της έξοδο. Στο στρατόπεδο των υποστηρικτών του Brexit αρχίζουν οι αποχωρήσεις. Ο Νάιτζελ Φάραντζ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή του εξετελέστη με απόλυτη επιτυχία, αποσύρεται από την πολιτική. Ο Μπόρις Τζόνσον αρνείται τη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε υποσχεθεί ότι θα εγκαταλείψει σε περίπτωση ήττας. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό για μένα να είμαι ο καπετάνιος που θα οδηγήσει τη χώρα μας στον επόμενο προορισμό της. Συγκλονισμένος, ο Κάμερον φτάνει στην έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που συγκαλείται για την περίσταση λίγες ημέρες αργότερα. Εν συνεχεία, αρχίζει με τους Ευρωπαίους εταίρους μια μακρά διαδικασία διαζυγίου που θα διεξάγει η Τερέζα Μέι, που επιλέγεται από τους συντηρητικούς τον Ιούλιο και διορίζεται πρωθυπουργός από τη Βασίλισσα. Λέει ότι επιθυμεί μια έξοδο αρμονική και ομαλή. Στο τέλος του 2016 είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις στην Ευρώπη από το Brexit και της Βρετανίας στη συνέχεια. Ενώ έχουν ξεκινήσει νομοθετικές συζητήσεις, υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα του πληθυσμού που είναι ακόμα θυμωμένο. Πολλοί Βρετανοί, νέοι στην πλειονότητά τους, θεωρούν ότι τους έκλεψαν το μέλλον τους.